Συνεχίζονται σε αμύωτο βαθμό οι έλεγχοι της διεύθυνσης τροχέας από νωρίς το πρωί. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, οι άνδρες τροχέας έχουν βεβαιώσει 5 παραβάσεις, μεταξύ αυτών και σε ένα βαν, μίνι μπας για την ακρίβεια, το οποίο μετέφερε Κινέζους τουρίστες. Ο λόγος για τον οποίο βεβαίωσαν πρόστιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γιατί δεν φορούσαν οι επιβάτες τις μάσκες τους. Δεν βεβαιώθηκε η κλίση στον οδικό, βεβαιώθηκε στους Κινέζους τουρίστες. Πού βρίσκεσαι, τουρίστες. Ελευθερία, πού είναι η ελευθερία. Βρισκόμαστε στην Συγκρού Φίξ, κοντά στο μετρό. Στην κάθοδο της Συγκρού Φίξ, μάλιστα. Στην κάθοδο προς παραλιακή. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι στη μειονότητά τους, ναι, το επιβατικό κοινό φοράνε τις μάσκες τους. Και μάλιστα το ενθαρρυντικό στοιχείο στο θέμα το οποίο συζητάμε είναι ότι πλέον και οι νέοι και οι νεαροί, οι οποίοι στην αρχή το είχαν πάρει αψήφιστα το μέτρο της μάσκας, πλέον την φοράνε κανονικά. Πολύ γιατί όπως μας λένε, φοβούνται πάρα πολύ τόσο για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους. Μάλιστα. Είναι ευχάριστο, Ελευθερία, ότι συμμορφώνονται και οι νέοι τώρα, όπως μας λες, τα μέτρα. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί δεν έχουν και πολλή δουλειά να κάνουν, από ό,τι βλέπω, έτσι, όταν όλα τηρούνται. Όχι, όχι, αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά. Ότι πλέον δεν έχουν να κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μέτρο, η έλεγχη έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Και πλέον τις τελευταίες εβδομάδες οι παραβάσεις που σημειώνονται είναι πολύ μικρές σε σχέση με το πρώτο διάστημα. Έχει πέσει κανένα πρόστιμο, Ελευθερία, εκεί που είσαι? Μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί 5 παραβάσεις και μία εξ αυτών είναι αυτή που σας είπαμε με το μίνι μπας και τους Κινέζους τουρίστες. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Εδώ και 40 λεπτά που έχει ξεκινήσει ο έλεγχος στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Βέβαια, ακόμα είναι Αύγουστος, ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινές διακοπές. Δεν έχουν επιστρέψει όλοι οι εκδρομείς από τον τόπο διακοπών τους. Επομένως, ακόμα δεν υπάρχει αυξημένη κίνηση για να υπάρχει περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω, Ελευθερία, τι κίνηση. Μα και τα λεωφορεία δεν είναι γεμάτα. Δεν είναι γεμάτα όπως ήταν τον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου. Δεν είναι καμία σχέση εικόνα που παρουσίαζαν τα λεωφορεία και γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχέση τώρα τέλος Αυγούστου.